Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την θέση πως η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα εξωτικής χαλάρωσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για να βγει η χώρα μας στις αγορές, εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης στην 21η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος Κουλιαράκης είναι ότι ενώ προφανώς θα ήταν καλύτερο να ήμασταν στην ποσοτική χαλάρωση και αυτό θα έδινε ένα σήμα και στις αγορές σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους, αυτό δεν είναι πανάκια και δεν είναι και απαραίτητη προϋπόθεση. Ουσιαστικά δηλαδή άνοιξε το δρόμο για έξοδο της Ελλάδος στις αγορές, ακόμα και υπό την παρούσα κατάσταση, καθώς η ένταξη στο QE φαίνεται να αργεί, αν δεν είναι εντελώς όνειρο απατηλό για την ελληνική κυβέρνηση. Τόνισε επίσης ο κύριος Κουλιαράκης ότι θα ήταν καλό να υπήρχε σύμπνοια και από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, καθώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στο επίπεδο εξασφάλισης εμπιστοσύνης των αγορών. Από την άλλη όμως άφησε να εννοηθεί ότι δεν αργεί εκείνη η ώρα που έστω και δοκιμαστικά η ελληνική πλευρά θα προσπαθήσει να βγει να πάρει ένα καλό επιτόκιο και να μπορέσει να δείξει ότι σταδιακά μπορεί έστω και σε κάποιο βαθμό αυτόνομα να υποστηρίξει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το ίδιο συνέδριο ο επικεφαλής του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κοστέλο, εξήρε την προσπάθεια που έχει γίνει από την Ελλάδα όσον αφορά τα θέματα της διαπραγμάτευσης. Από την άλλη τόνισε όμως ότι και η ελληνική πλευρά θα πρέπει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει ψηφίσει και αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι που θέτουν διακαώς πλέον οι θεσμοί αλλά και οι αγορές, ότι ναι μεν τελειώσαμε με το κομμάτι το νομοθετικό και καλώς έγινε και ουσιαστικά έχουν νομοθετηθεί τα προαπαιτούμενα, τουλάχιστον τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα. Μένει όμως αυτό ακριβώς το κομμάτι της υλοποίησης. Και αυτό είναι συνυφασμένο, αν θέλεις, με την έξοδο στις αγορές, καθώς προϋπόθεση για να μπορέσουν να πιστούν οι επενδυτές. Και δεν μιλάω μόνο για μια δοκιμαστική έξοδο, μιλάω και για μια σταθερή απόκτηση εμπιστοσύνης από την πλευρά των αγορών. Είναι ότι υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων στην ελληνική πλευρά, ότι αυτά που νομοθετούνται γίνονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι την τελευταία οχταετία της κρίσης έχουμε νομοθετήσει πάρα πολλά πράγματα, από τα οποία πάρα πολύ λίγα έχουν γίνει, κυρίως όσον αφορά το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων. Έχουν γίνει πολλά σε επίπεδο φορολογίας, σε επίπεδο αύξησης εισφορών και γενικότερα σε διάφορα μέτρα, αλλά στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για να γίνουν πράγματα τα οποία τα περιμένουν διακάως οι αγορές, ώστε και αυτές να δώσουν το πράσινο φως, προκειμένου να μπορέσει με ανταγωνιστικά επιτόκια η Ελλάδα να βγει και να δανειστεί.